Γεια χαρά σε όλες και όλους. Σήμερα μιλάμε με τον Κυριάκο τον Μαυρίδη, τον άνθρωπο που διασκεύασε και έφτιαξε σε κόμικ το βιβλίο του Νάνι Παλεστρίνη «Τα θέλουμε όλα». Το βιβλίο είναι πασίγνωστο. Πολλοί και πολλές από εσάς θα το έχουν ήδη διαβάσει. Εμείς ως εκδόσεις των συναδέλφων είμαστε πολύ χαρούμενοι που βγάλαμε αυτό το κόμικ του Κυριάκου και σήμερα τον έχουμε λοιπόν μαζί μας για να μας πει δύο λόγια και για τον εαυτό του και για το, και για το κόμικ. Γεια σου Κυριάκο. Γεια χαρά. Καταρχάς, να μας συστηθείς λίγο. Δηλαδή, θέλω να πω ποιος είσαι, τι κάνεις. Ξέρω ότι κάτι άλλο είχες σπουδάσει στην αρχή. Ναι. Ασχολήθηκες με το κόμικ. Για πες μας δύο λόγια. Πληροφορικός είμαι και σαν πληροφορικός δουλεύω και είχα σπουδάσει στην Πάτρα. Βέβαια, έκανα ένα μεταπτυχιακό μετά στην Ικανών Τεχνών, ψηφιακές μορφές τέχνης. Και κάπως από τότε έχω αρχίσει και ασχολούμουν με διάφορα πράγματα, με animation, κάποια 3D. Και κάπου κοντά στο 2009 είχα αρχίσει να κάνω κάποια μικρά κόμικ, με τα οποία τα έκανα από μικρός, σαν παιδί, ας πούμε. Και κάπως τα ξανάπιασα, συμμετείχα σε κάτι σε διαγωνισμούς του περιοδικού 9, που έκανε τότε. Και κάπως προέκυψε μετά από λίγα χρόνια ένα κόμικ που έκανα για το για ένα ποίημα του Καβαδία, για το William George Alou. Και κάπως έτσι σιγά σιγά άρχισε να ασχολούμαι όλο και περισσότερο, οπότε άρχισε να εκδίδονται και κάποιες ιστορίες μου και φτάσαμε ως εδώ στο «Τα θέλουμε όλα». Σαν εργασία συνεχίζω να δουλεύω σαν πληροφορικός στην εκπαίδευση, πλέον σε γραφεία, όχι σε σχολείο. Αλλά το κόμικ είναι αυτό που μου αρέσει να κάνω και προσπαθώ όσο μπορώ να το συνεχίζω. Έχεις βγάλει και άλλα βιβλία εκτός από το «Τα θέλουμε όλα»? Ναι. Mm-hmm. Έχουμε βγάλει δύο βιβλία από το Καψιμί της εκδόσης, που ήταν το βασισμένο σε δύο ποίηματα του Καβαδία που είπα πριν, το William George Alou και το Μαραμπού. Και ένα άλλο βιβλίο που ήταν με διασκευές ποιημάτων, κάπως εικονογραφίες ποιημάτων και κειμένων, δύο δικά μου και τρία κάποιους άλλους ποιητές, που είχε βγει «Νύχτες με αέρα» λέγεται. Και ένα βιβλίο που είχε βγει σχετικά με τις ειδικές συνθήκες κράτησης και τις φυλακές για μια ανάση ελευθερίας. Λεγόταν, που είχε βγει από τις εκδόσεις Ασύμμετρη Απειλή. Το 16 κάπως βγήκε αυτό. Τότε που γινόντουσαν και μεγάλες απεργίες πείνας. Και ερχόμαστε τώρα στο σήμερα. Αποφάσισες λοιπόν να κάνεις κόμικ το «Τα θέλουμε όλα». Ναι. Το σήμερα είναι λίγο σχετικό, βέβαια. Γιατί ο χρόνος είναι σχετικός ούτως ή άλλως. Πάντα, πάντα. Σκέψου ότι αυτό το αποφάσισα. Θα πω τους χρόνους, γιατί δεν υπολογίσουμε πόσο βαθιά πάει. Δηλαδή, το ίδιο το κόμικ μου πήρε περίπου 2,5 χρόνια να το φτιάξω, μαζί με το να το μελετήσω, να κάνω τα adaptations που λέμε και όλα αυτά, τις διασκευές, να βρω υλικό και μετά να αρχίσω να το σχεδιάζω. Και από τότε πέρασαν και άλλα 2 χρόνια, 2,5, για να φτάσουμε στο σημείο τώρα να εκδοθεί. Οπότε, δηλαδή, είναι κοντά στα 4,5-5 χρόνια πίσω η διαδικασία που ξεκίνησε όλο αυτό το κόμικ, ας πούμε. Αλλά, ναι. Ναι, το βιβλίο. Το βιβλίο κυκλοφορεί τώρα. Εκδόθηκε, κυκλοφορεί. Είναι πολύ όμορφο. Μας άρεσε πάρα πολύ και ευχαριστώ πολύ. Αποφασίσαμε να το βγάλουμε. Πες μας λίγο, Κυριάκο, τι αφορά αυτή η ιστορία του βιβλίου, ναι, και κατ' επέκταση και του κόμικ. Ναι, το βιβλίο μιλάει στην ουσία, διαδραματίζεται στην Ιταλία πρώτα απ' όλα και είναι για το 1969 και αφορά
τις μεγάλες απεργίες που έγιναν στα εργοστάσια της Fiat και συγκεκριμένα στο Μιραφιόρι, ένα από τα κεντρικά εργοστάσια στο Τωρίνο. Περιγράφει με έναν τρόπο ο συγγραφέας, έχει έναν αφηγητή, ο οποίος βέβαια σχεδόν ποτέ δεν κατονομάζεται, πιο πολύ θέλει να παρουσιάσει ότι αυτός ο αφηγητής είναι μια κλασική περίπτωση κάποιου νέου, του οποιοδήποτε νέου εκείνη τη εποχή, που φεύγει από τον Νότο, τον Ιταλικό Νότο, και μεταναστεύει στο Βορρά για να δουλέψει εργοστάσια για κάποιους μήνες το χειμώνα και να γυρίσει το καλοκαίρι πίσω στην πατρίδα του, να φάει τα λεφτά που κέρδισε και τον επόμενο χρόνο να ξανανεύει. Και περιγράφει όλο αυτό το κλίμα της άρνησης, της αμφισβήτησης της νεολαίας εκείνης εποχής για αυτό το μοντέλο, δηλαδή αυτό το φορντικό μοντέλο του εργοστασίου, το πήγαινες νύχτα, έφευγες νύχτα, δεν είχες τίποτα άλλο να κάνεις στη ζωή σου, έπαιρνες ψίχουλα, οι συνθήκες εργασίας ήταν κουραστικές και ψυχικά, δηλαδή να είσαι στην αλυσίδα και να κάνεις συνέχεια το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Οπότε περιγράφει σιγά σιγά αυτό το πράγμα και το πώς αυτοί οι νέοι εργάτες άρχισαν να αντιδρούν σε όλο αυτό το πλαίσιο και εργασίας και εκμετάλλευσης και να προσπαθούν να φύγουν όμως και εκτός από τις παραδοσιακές δυνάμεις κομματικές ή συνδικαλιστικές που τους εκπροσωπούσαν μέχρι τότε και νιώθανε ότι τους ξεπουλάνε. Και έτσι βγήκε αυτό το κίνημα αμφισβήτησης, το οποίο κατέληξε πιο μετά σε ένα, στο κίνημα της αυτονομίας και σε όλα αυτά που ζήσανε δεκαετία του 70, ας πούμε, στην Ιταλία. Ναι, ναι. Δεν θα μπορούσα να πω ότι είναι η αρχή, δηλαδή η απεργία αυτή του 69, η αρχή όλου αυτού, γιατί υπήρχε ο εργατισμός και όλο αυτό το κίνημα από πιο πριν λίγο ίσως, θεωρητικά και με κάποιες απεργίες, αλλά είναι ένα πολύ σημείο κλειδί που... Και γι' αυτό έγινε και το βιβλίο. Δηλαδή, ο Μπαλεστρίνη που συμμετείχε στο κίνημα της αυτονομίας μετά, θεώρησε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό να παρουσιαστεί σαν βιβλίο, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Τότε είχαν γίνει διάφοροι αγώνες, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Ήταν αυτό που ονομάστηκε κόκκινη διετία. Το θερμό φθινόπωρο ήταν που ξεκίνησε το 69. Δηλαδή, ενώ το βιβλίο μιλάει συνήθως για το καλοκαίρι, δηλαδή από Μάιο μέχρι Ιούλιο και δείχνει τις απεργίες, αυτό συνεχίστηκε. Δηλαδή και μετά το τέλος του χρονικού περιθωρίου αυτού του βιβλίου, συνεχίστηκαν οι αγώνες στη Fiat. Και αυτό κράτησε για σχεδόν για μια δεκαετία με πολύμορφους αγώνες σε διάφορους τομείς. Το οποίο τώρα κάπως έληξε, όχι με τρόπο σχετικά με το εργοστάσιο, αλλά κοινωνικά κάπως. Δηλαδή, μετά τη δολοφονία του Μόρο και την ακραία καταστολή και τη σύνδεση όλου αυτού του κινήματος με τις Ερυθρές Αξιαρχίες, πολλοί είτε φυλακίστηκαν, είτε εξορίστηκαν, κρύφτηκαν. Συκοφαντήθηκε πάρα πολύ όλο αυτό το κίνημα και πολιτικά και κάπως εξαφανίστηκε. Δηλαδή, και αυτός έχει ένας από τους λόγους που ήθελα να το κάνω, γιατί νιώθω ότι αν εξαιρέσεις κάποιο κόσμο που το ψάχνει και το ήξερε, πολλά από αυτά τα πράγματα ακόμα και στην ίδια την Ιταλία δεν τα γνωρίζουν πια. Δηλαδή, σαν να έχει σβηστεί μια ολόκληρη δεκαετία και κινηματικά και πολιτικά και... Οπωσδήποτε, ας πούμε, είναι κάτι σημαντικό νομίζω να φανεί όλη αυτή η αντίδραση και η αμφισβήτηση τότε. Ναι, δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Σε πολλά μέρη του κόσμου το έχουμε δει αυτό και εδώ στην Ελλάδα το έχουμε δει. Είναι, νομίζω, μια τακτική, έτσι, να σβήνεται το παρελθόν άμα δεν συμφέρει. Ναι. Ή να σβήνεται ή να παρουσιάζονται συγκεκριμένες πτυχές που βολεύουν. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει σβηστεί ακριβώς, αλλά έχει υπερτονιστεί, ας πούμε, π.χ. η τρομοκρατία και έχει σβηστεί οποιαδήποτε η μαζική άρνηση, η πρωτοτυπία αυτής της άρνησης και οι πολιτικές προεκτάσεις, οι φρέσκες ιδέες αυτού του κινήματος και όλων αυτών των εργατών, δηλαδή όλη αυτή η φρεσκάδα που δώσανε, ας πούμε, απορρίφθηκε εντελώς. Ναι, ναι. Και... έμεινε μόνο το αρνητικό, ας πούμε, το ότι της δημοκρατίας. Είναι αυτό, ότι τα έχουμε δει και εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, για σκέψω, ας πούμε, πόσο έχει συκοφαντηθεί, για παράδειγμα, ο αγώνας πολυτεχνείου.
Ξέρεις, ναι. Από μια εποχή και μετά λέγανε η γενιά του Πολυτεχνείου και όλοι σκεφτόντουσαν διάφορους τύπους οι οποίοι μετά γίνανε υπουργοί, βουλευτές, που εκμεταλλεύτηκαν δηλαδή την αγωνιστική του, αλλά δεν ήταν αυτό. Mm-hmm. Ναι. Δεν είναι, είναι κάτι παρεμφερές, ας πούμε, και με την, αυτό που έγινε στην Ιταλία. Εγώ τώρα πώς ξεκίνησα για το συγκεκριμένο κόμικ να το κάνω εγώ. Ναι, αυτό ακριβώς ήθελα να το συγκεκριμένο. Ναι. Εκείνη την περίοδο, μιλάμε δηλαδή τώρα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, ήμασταν εδώ στη Σύρο, γιατί μένω στη Σύρο μόνιμα, και είχαμε μια συνέλευση εργατική με κάποιοι συντρόφους και κάπως ένιωθα ότι προβληματιζόμουν που ο κόσμος, ενώ βιώναμε όλα αυτά που βιώναμε, δεν αντιδρούσε και δεν ένιωθε ότι μπορεί να αντιδράσει έξω από κάποια συγκεκριμένα κανάλια, π.χ. η απεργία της ΑΔΔ, απεργία της ΓΕΣΕΕ, μία απεργία κάθε 6 μήνες, που λέει ο λόγος, ας πούμε, ή παραδείγματα αναφέρω τώρα, αλλά θέλω να πω ότι ένιωθα ότι υπάρχει ένα μπλοκάρισμα όλου του κόσμου, μια απογοήτευση, μια έλλειψη συμμετοχής και κάπως νόμιζα, ήλπιζα ότι το να παρουσιάσεις κάποιο παράδειγμα μιας εποχής όχι τόσο μακρινής, όπου οι νέοι και οι νέοι εργάτες τόλμησαν να αμφισβητήσουν τα πάντα και να παλέψουν, ότι μπορεί αυτό να βοηθήσει και να βοηθάει, δηλαδή γενικά το να είναι μέρος της συλλογικής μας μνήμης και της εργατικής μας μνήμης, ας πούμε, για μελλοντικούς αγώνες. Δηλαδή κάπως το βλέπα έτσι. Οπότε, στην πραγματικότητα, ο στόχος μου δεν ήταν τόσο πολύ να το διαβάσουμε το κόμικ εμείς, που μπορεί να έχουμε διαβάσει και το βιβλίο, αλλά ίσως να βοηθήσει κάποιο κόσμο που δεν έχει διαβάσει το βιβλίο να το ψάξει λίγο περισσότερο και να διαβάσει μετά το κόμικ το ίδιο το βιβλίο ή άλλα βιβλία ή να πάρει ιδέες ή να προβληματιστεί για το σήμερα, δηλαδή να γίνει ένα μέρος ενός διαλόγου και για το σήμερα, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Κάπως έτσι ξεκίνησε. Τώρα δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, αλλά αυτό ήταν πώς ξεκίνησε η ιδέα. Αυτό θα το δείξει η ιστορία, Κυριακό, αλλά είναι πραγματικά πολύ σημαντικό έτσι όπως το σκέφτηκες, γιατί και εδώ στην Ελλάδα τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουμε με μια συνδικαλιστική γραφειοκρατία η οποία έχει απαξιωθεί πια στα μάτια του κόσμου. Η λέξη συνδικαλισμός δηλαδή είναι, νομίζω, έχει αρνητική σημασία στο μυαλό του περισσότερου κόσμου. Οπότε, ξέρεις, όλο αυτό το εργατικό κίνημα, ας πούμε, θα πρέπει να επανεφευρεθεί σε νέα βάση. Και ίσως η καλύτερη βάση είναι αυτή που ακολούθησαν και οι Ιταλοί εργάτες της ΦΙΑΤ. Οπότε, κρίνω και εγώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Ωραία. Τι άλλο μπορούμε να πούμε? Πώς το δούλεψες, Κυριάκο, το βιβλίο? Πενάκι ή υπολογιστή? Όχι. Κυρίως στο χέρι, δηλαδή, έχει σχεδιαστεί. Απλά στον υπολογιστή τα σκαναρισμένα δούλευα τα κείμενα. Δηλαδή, προσέθετε κάποια κείμενα ή έκανα κάποιες μικροδιορθώσεις. Κάποια σημεία έχουν δουλευτεί, τώρα δεν ξέρω αν είναι πολύ τεχνικό, όπως θα το περιγράψω, σαν επειδή το κόμικ είναι ασπρόμαυρο, αλλά έχει κάποιες γραμμοσκιάσεις, κάποιες υφές, κάποια πράγματα έχουν προσθεθεί στον υπολογιστή από αυτά. Αλλά το σχέδιο, σαν σχέδιο, έχει γίνει στο χέρι. Ωραία. Παρότι πληροφορικάριος, το αγαπάς το Πενάκι. Ναι, μέχρι πρόσφατα δεν είχα καν κάποιο τρόπο στον υπολογιστή να σχεδιάζω. Τώρα το ψάχνω λίγο, αλλά γενικά είναι πιο πολύ του χεριού. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω δώσαμε μια μικρή γεύση από το βιβλίο στους ανθρώπους που θα παρακολουθήσουν το βίντεο. Εμείς εδώ θα είμαστε, ούτως ή άλλως.
Ναι. Και μπορεί να τα ξαναπούμε, να έχουμε και sequel στη μετά μας. Υπενθυμίζω και επαναλαμβάνω ότι μιλήσαμε για το βιβλίο «Τα θέλουμε όλα», τη διασκευή του βιβλίου «Τα θέλουμε όλα» του Νάνι Παλεστρίνη, που την έχει κάνει ο Κυριάκος ο Μαυρίδης και που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις των συναδέλφων. Κυριάκο, ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλοτάξιτο να είναι το κόμμα. Ευχαριστώ πολύ. Και ελπίζω οι συνθήκες και με την πανδημία και τα λοιπά να μας επιτρέψουν κάποια στιγμή να κάνουμε και μια κανονική παρουσίαση του βιβλίου, μια ζωντανή παρουσίαση του βιβλίου. Και εγώ το προτιμώ πάρα πολύ. Μπορέσουν και οι άνθρωποι που θα την παρακολουθήσουν να σε ρωτήσουν, να πούν την γνώμη τους και τα λοιπά. Μακάρι. Ευχαριστώ πολύ και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Γεια χαρά.